Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά και πάλι στο κανάλι μας στο liverpool.gr/tv, στο YouTube, το οποίο είναι συνδεμένο με το liverpool.gr, ξέρετε. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε Αντώνη από αύριο κατά 99% εκτός συγκλονιστικού απρόπτου φυσικά. Δεν έχει γυριστεί μέρα που το βλέπετε το βίντεο, την ώρα που ανεβαίνει κιόλας, πώς να γίνει. Θα γράφουμε τη νύχτα. Και έτσι λέμε, έτσι υπολογίζουμε, έτσι είναι ο σχεδιασμός. Αυτή η εποχή έχει να κάνει με τη μεταγραφική περίοδο κυρίως και τα αγωνιστικά, φυσικά επειδή δεν υπάρχουν παρά μόνο του Μουντιάλ. Εστιάζουμε και στους παίκτες που συμμετέχουν ακόμα σε αυτό. Κάποιοι αποχώρησαν και γυρίζουν στις πατρίδες τους, έτσι θα ενσωματωθούν και νωρίτερα στο πρόγραμμα του Γιώργη του Γερμανού μας, ο οποίος ετοιμάζει την ομάδα για τη νέα σεζόν. Την ετοιμάζει όμως. Όντως θα είναι αυτός που την ετοιμάζει. Σας πανικόβαλα με αυτό που λέω, έτσι. Αφορμή είναι ένα πρόσφατο δημοσίευμα το οποίο, επειδή η Γερμανία βούλιαξε στο Μουντιάλ και υπήρχαν φωνές κατά το πρόσωπο του προπονητή του Λόβ, του εκλέκτορα της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα. Έτσι λοιπόν, επειδή η δουλειά των δημοσιογράφων έχει γίνει και λίγο, ας πούμε, συγγραφική, με την έννοια ότι δημιουργούν σενάρια για να μπορούν να είναι πιο αρεστοί σε αυτούς που είναι μυθομανείς αναγνώστες, οπότε και γίνονται και μυθομανείς συγγραφείς ή δημοσιογράφοι. Έτσι λοιπόν εμπλέκουν τον Γιώργη σε σενάρια στο να αναλάβει την Εθνική Γερμανίας. Εμένα βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα, τα ανησυχητικά, τα έχουμε λάβει από πριν τον τελικό του Champions League και είναι με την αποχώρηση του Μπούβατς. Ο επί 17 χρόνια συμπαίκτης, φίλος, συνεργάτης, δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουν μαζί. Έλα, δεν θέλω εξυπνάδες, αμέσως. Φίλοι είναι, μην τα μπερδέψουμε όλα. Λοιπόν, επί 17 χρόνια φίλοι δείχνουν να έχουν ψυχρανθεί, εμφανίζεται το όνομα του μαλλιά δεξιά και αριστερά, τη μία αναλαμβάνει τη μία ομάδα, την άλλη αναλαμβάνει αλλού, παραλλού, παρεκεί. Επίσημα δεν έχει μπει διαζύγιο στη συνεργασία. Όμως φαίνεται να υπάρχει ρήξη. Και ένα team που είναι καλά στημένο και δεμένο, εμένα με προβληματίζει όταν αρχίζουν και φεύγουν κομμάτια από το puzzle. Βέβαια, ενέργειες για να αντικατασταθούν σε όποιο βαθμό γίνεται οι απώλειες εντός εισαγωγικών, έχουν γίνει. Όμως, προτιμώ να έχω προσθήκες παρά να έχω αποχωρήσεις και προσθήκες. Δηλαδή, θέλω να γίνομαι καλύτερος και πιο δυνατός. Αυτή είναι η δική μου λογική. Εν διάθετη περιπτώσει, του Μπούβατς ακόμα δεν έχει σχολάσει, αλλά δεν έχει και καταλαγιάσει. Δηλαδή, να πει, βγήκαμε να πει επίσημα, δεν πάει πουθενά ο ψηλός, ο μαλλιάς. Θα μείνει με τον Γερμανό. Okay. Πρόσφατα αποχώρησε, κατά πώς φαίνεται ή αποχωρεί, ένας σκάουτ της ομάδας. Πάμε. Ποιος είναι ο κύριος, θα μου πείτε, έτσι. Λοιπόν, ο Σεμπαστιάν Φρανκ εμφανίζεται από γερμανικό μέσω μαζικής ενημέρωσης ότι ο συγκεκριμένος κύριος έχει συνεργαστεί μαζί του για 19 μήνες. Πολλοί κόσμοι δεν τον ξέρει καν τον άνθρωπο ότι υπάρχει. Και ήταν υπεύθυνος για το σκάουτινγκ των Reds στη Γερμανία. Τώρα αυτόν τον τύπο τον παίρνει πλέον, σύμφωνα με την Bild, έχει σημασία αυτό που σας λέω, και τον τσιμπάει η πρώην ομάδα του Γιώργη, η Dortmund. Βέβαια η Bild, σας το είπα, ότι η δημοσιογράφη αναγκαστικά γίνονται συγγραφείς, αρέσκεται και σε παραμύθια της Χαλιμάς, το οποίο λοιπόν αυτό κρατάμε μικρό καλάθι. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε ένα σενάριο φυγής Μπούβατς. Έχουμε τώρα τον Σεμπαστιάν Φρανκ δεύτερο. Και ξαφνικά από το πουθενά, λοιπόν, επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του προπονητή της Γερμανίας, του ομοσπονδιακού εκλέκτορα, τσουπ, να και ο Γιώργης υποψήφιος για εκεί. Εκτιμώ ότι αυτό, πέρα ότι είναι ένα σενάριο φαντασίας, εγώ, επειδή έχω μάθει να κρατάω μικρό καλάθι σε όλα και να βλέπω πέρα από το πρώτο πλάνο, το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο, πάντα είχα την ανησυχία το ότι αν δεν κάνουν τα κέφια του Γερμανού
και το τραβήξουν κομμάτι από το puzzle ή δεν το ικανοποιήσουν τα κέφια όταν θέλει. Και δεν σας κρύβω ότι κάποια πραγματάκια, δηλαδή το καλοκαίρι πέρσι δεν πήραμε Van Dijk γιατί δεν θέλαμε να δώσουμε, να φτιάξουμε, να κάνουμε. Δώσαμε τον Βραζιλιάνο σιωπηλά, είχαμε εξασφαλισμένα λεφτά, δώσαμε τον Van Dijk. Okay, είναι της λογικής αυτής ο Γερμανός, αλλά ξέρετε και κάτι. Περνούν τα χρόνια και ο Γερμανός, επειδή του έχει κολλήσει η πιάτσα τη ρετσινιά του loser στους τελικούς, θέλει να την αποτινάξει πάνω του. Είναι άνθρωπος δουλευταράς, είναι πείσμον, είναι εγωιστής και εκτιμώ ότι είναι και φιλόδοξος. Οπότε δεν έχει πάρει τα τρόπαια που αναλογούν στο επίπεδο και στη διάρκεια της δουλειάς και στην ποσότητα της δουλειάς. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα θελήσει να δαπανίσει χρόνο έτσι αέρα πατέρα και όποτε κάνει κέφι στη διοίκηση. Βέβαια είναι της υπομονής, του σχεδιασμού, της προοπτικής, των στόχων, βήμα-βήμα κλπ. Αλλά άλλο βήμα-βήμα με σταθερό τέμπο και άλλα βήματα χελώνας. Και εδώ εγώ θα έλεγα ότι μερικές φορές ενώ η ομάδα κάνει κάτι μπαμ, κάτι τεινάγματα, κάτι εκτινάξεις, κάτι εκρήξεις, μετά βλέπεις όπλες και μπουκώνει το εργαλείο και κάθεται πίσω. Αν το θεωρήσουμε κίνηση τακτική στο να περιμένει στην κίνηση αυτή και να αποβεί προς όφελος καμία αντίρρηση, αλλά σε μερικές περιπτώσεις θα πρέπει να βλέπουμε πραγματικά αν υπάρχει εξέλιξη. Και επειδή το σενάριο του Φεκίρ είναι πρόσφατο, με ψιλοφοβίζει το σκηνικό να τραβήξουν κομμάτι από το puzzle, το έτοιμο που είχε ο Γιώργης, για να του φέρουν το Φεκίρ. Και αυτό δεν μπορεί να πάει μακριά η βαλίτσα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πει και ο Γερμανός, «ΟΚ, okay, έχω πει τελευταία μου δουλειά είναι αυτή και θέλω μετά να βγω σύνταξη, δεν θέλω να κάτσω μέχρι τα 60-70 που πάνε άλλοι». Είναι 50 χρονών, 51. Θα πάει στα 55, γιατί εκεί είναι και ο ορίζοντας, στα 7 χρόνια να κάτσεις σε μια ομάδα. Ο μέσος όρος, ο σύγχρονος, έτσι. Μην βλέπετε Wenger, είναι παλιό μοντέλο, τέλος είναι του προηγούμενου αιώνα που συμπλήρωσε 22 χρόνια. Γεια σας, αυτά πια βλέπετε δεν έχουν και αντοχή τα μοντέλα, ας πούμε, τα μακροχρόνια. Οπότε, αν θέσουμε ότι ας πούμε, ο Γιώργης έχει άλλα 4 χρόνια με 5 στο σύλλογο, μήπως μετά το σκεφτεί και πήξε κάτι. Με αυτούς εδώ πέρα, εγώ προκοπή δεν βλέπω. Με πάνε μακριά. Με πάνε για μετά θάνατο, την αναγνώριση. Εντάξει, εγώ όμως δουλεύω σαν το σκυλί και θέλω ας πούμε, να έχω αποτέλεσμα τώρα. Αν του γίνει μια πρόταση στη Γερμανία, μην τυχόν είναι ο επόμενος να φύγει από την πόρτα. Απλά εκφράζω την ανησυχία μου, όχι τον φόβο μου, την ανησυχία μου, διότι. Okay, η Bild είπαμε, αρέσκεται στα σενάρια, αλλά βγάλει τον ένα, βγάλει τον άλλον. Τράβω από εδώ puzzle, τράβω από εκεί. Okay. Μήπως κάνεις καμιά κανόνια και ψαχνόμαστε. Καλοκαιριάτικα. Εν τέτοια περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί, γιατί και ο Γιώργης δεν είναι τύπος που κάνει κυβίστηση, κολοτούμπα στην καθομιλουμένη. Να λέει, ξέρω εγώ εδώ, αυτό, εκείνο, το άλλο και μετά, πάω, μπαίνω στο αεροπλάνο και πάω για την Εθνική Γερμανίας. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα μείνει, ας πούμε, μάλλον όνειρο της Bild, που θέλει να πιέσει, να διώξει τον Λόβ και αυτή, για να έχει να γράφει. Και δυστυχώς αυτό είναι και μέρος της δουλειάς. Πάντως, στην όλη ιστορία, ο Γιώργης την απολαμβάνει από τις διακοπές του, πίνοντας μπυρίτσες, τρώγοντας, γελώντας, κάτω είχε τα τσιγαράκια του που και που, ας πούμε, για να ξέρω. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι στην δεξιά πλευρά της γραφείας με τέτοια θέα, ρε παιδιά, γιατί να μην γελάει, έτσι. Λοιπόν, σας αφήνω με την τελευταία φωτογραφία την απολαύσετε και να έχετε μια ωραία συνέχεια στην υπόλοιπο της μέρας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε ένα άλλο Red Glasses από αύριο με 99% συμμετοχή και του Αντώνη του Ψαριανού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.